Να δούμε τα πρόσκαιτα γιατί των εξελίξεων. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ζεστές εφημερίδες, το κρίσιμο ραντεβού στην ΑΟΣ της Κύπρου. Η Τουρκία στέλνει πλοία, παρουσία ή παρουσίας, οι έρευνες της Exxon. Επιχείρηση άλλωση του κράτους από ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Υπολογισμός μέσω αγγελιών. Στις τράπεζες 8 στα 10 ακίνητα από πληστηριασμούς. Τα αγοράζουν ήδη για να κρατήσουν υψηλά τις αντικειμενικές. Επισπεύδουσες και αγοραστές οι τράπεζες. 8 στα 10 ακίνητα που πουλήθηκαν σε πληστηριασμούς αγοράστηκαν από τις ίδιες. Βλέπετε λοιπόν. Γιατί ήταν ακριβά τα σπίτια και ήταν υψηλής αξίας. Παρόν. Κανείς δεν φταίει για την απαγή των δύο στρατιωτικών μας. Τρίπια η άμυνά μας στον Εύρο. Οπα, το παρόν. Σε αχαρτογράφητα νερά η χώρα μετά τον Αύγουστο. Θερμό καλοκαίρι στρώνει το δούνου του. Ο Τόμψεν ξανά στο κλαρί στείνει ενέδρα. Βλέπετε εδώ. Ανοίγουν οι λογαριασμοί 400.000 οφειλετών. Όσοι μπήκαν, προσέξτε, στο νόμο Κατσέλη τους ανοίγουν τους λογαριασμούς για να δουν αν πράγματι είχαν λεφτά και δεν πλήρωσαν. Ο Τσακαλώτος ανοίγει τα χαρτιά του. Πολιτική ενέδρα μας έστεισε ο Ερντογάν. Όχι στις διολίσεις της πολιτικής ζωής σε πεδίο αλληλεξόδου, λέει η Φόφη, η οποία θα είναι μαζί μας σήμερα. Θέμα. Εδώ είμαστε. Εδώ. 5 SOS Ρέγκλιν. Εάν η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 19 ακυρωθεί, τότε και τα υπόλοιπα καταραίουν. Ο Ρέγκλιν τι λέει? Ο Ρέγκλιν λέει έρχονται μειώσεις συντάξεων. Βλέπετε εδώ τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη. Πού πάει ο Σταύρος? Στο Τσίπρα. Βήμα. Ο Ερντογάν παίζει με τη φωτιά. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ανησυχούν και προειδοποιούν. Πρώτο θέμα. Συνέδριο χωρίς κάλπες με γκρίνιες και καρφιά. Κίνημα αλλαγής. Έξαλλη η Φόφη με τον Θεοδωράκη. Έθνος. Στη φυλακή με εντολή Ερντογάν. Το παρασκήνιο της σύλληψης. Βλέπετε εδώ. Τεράστιο το θέμα. Κυριακάθικη Δημοκρατία. Έτσι λάδουν οι Ζήμενς στα κόμματα. Πρωτοσέλιδο. Πρώτη σελίδα σήμερα. 880 εκατομμύρια ευρώ ετησίως οι παράνομες παρακρατήσεις στις επικουρικές. Πολλά λεφτά. Γι' αυτό τσατίζονται μερικοί στην κυβέρνηση όταν λένε δώστε πίσω τα λεφτά. Και κάτι άλλες φωνούλες. Έτσι. Κάτι πληρωμένα κονδυλοφοράκια. Ντοκουμέντο. Οι νεοναζί τρομοκράτες πίσω από προβοκάτσια στα Ήμια. Τι αποκαλύπτει ο κοριός Τσελάς. Κοτζιάς. Η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει μια χαμηλή ένταση κρίση. Έτσι. Ελεύθερος τύπος. Συνέντευξη Μητσοτάκη. Μείωση φόρων εισφορών. Πρώτη προτεραιότητα. Φοβάμαι ότι ο Τσίπρας δεν νοιάζεται. Τέλος της παράνομης μονιμοποίησης στο δημόσιο. Χωρίς φάρμακο η Νέα Δημοκρατία για την Οβάρτης, η Αυγή. Ξεκίνημα με αναταράξεις, ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος αλλαγής. Αποχαιρετισμό στον Νίκο Φίλη, στο Βασίλη Μουλόπουλο. Ελεύθερη ώρα. Συμβόλαιο θανάτου για υπουργούς του Ερντογάν. Αλφα Free Press. Αεροπλανοφόρο τον είπα στην Κύπρο. Γυμνάσια Τούρκο στην καρδιά του Αιγαίου. Στον αέρα ο νόμος Κατρούγκαλου. Το σπίτι ολοκληρωμένης ενέργειας ταξιδεύει σε Σέρες, Λαμία, Χαλκίδα. Ριζοσπάστης. Με οργανωμένη δράση απαντάμε στα αντιλαϊκά και επικίνδυνα σχέδια. Πρώτο θέμα. Πώς θα πάρει το εξοικονομώ, τύπος Θεσσαλονίκης. Κόντρα. Για κακούργημα στελέχη Νούδου, Πασόκ και Τραπεζική. Πάει στη Βουλή το θέμα. Θα έχουμε τα δάνεια των κομμάτων αυτή την εβδομάδα. Παρασκήνιο. Η μεγάλη ανατροπή στις συντάξεις. Ποιοι και γιατί χάνουν τα αναδρομικά. Δύο αποφάσεις σταθμό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 600.000 ακίνητα στο σφυρί. Αυγό του Φιδιού, μέρος δεύτερο. Εποχή. Με κουκούλες στον εισαγγελέα. Ταχυδρόμος. Και πάμε στα αθλητικά. Παιδιά, τη νύχτα έγινε γης μαδιάμ. Έφυγε το μείον 3 από τον ΠΑΟΚ. Γράφει η Live Sport σήμερα. Πρωταθλητής με νίκη επί της ΑΕΚ. Αρένα. Πετρουλάκης. Αχ, εδώ, η πράσινη. Σκούλα μακούς, η πράσινη. Πρώτο θέμα. Sport Time. Είναι κάτι χαρακτήρες. Πρώτο θέμα. Τελικός τίτλου. Ώρα μία. Πήρε τους βαθμούς πίσω ο ΠΑΟΚ με κόσμο το σημερινό ντέρμπι. Στον Ολυμπιακό κατοκυρώθηκε το παιχνίδι της Τούμπας. Και πάνε και στο ειδικό δικαστήριο, στο νότο το ακυρωτικό ο ΠΑΟΚ, για να κερδίσει και τον άλλο αγώνα. Sport Day. Χωρίς Έλιος η ΑΕΚ. Βόμβα. 54 η ΑΕΚ, 52 ο ΠΑΟΚ, 47 ο Ολυμπιακός. Πάμε Βελιγράδι.
με νέο πρόσωπο. Σηκώνουμε ακόμη ψηλότερα την ερυθρόλευκη σημαία, λέει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Απόψε γράφεται ιστορία. Ώρα των σπορ και μέγα σκάνδαλο εξαφάνισαν την ποινή του ΠΑΟΚ. Πάμε στο φως. Χρυσό γκολ για την Κούπα και άλλα αντί άλλων. Ώρα μία τη νύχτα. Μετά από 12 ώρες και βάλε συνεδρίαση, η δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ κατοκύρωσε το μάτς με τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Αλλά επέστρεψε τους 3 βαθμούς στο δικέφαλο. Επίσης ακύρωσε την τιμωρία και κλεισμένο των θυρών. Άρα σήμερα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ με γεμάτη τούμπα. Και τα εισιτήρια θα είναι από τις 8.30. 6 και 19 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ για να δούμε όλες τις εξελίξεις και